Κυριακή των Βαΐων σήμερα, 28 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2024. Θορυβήθηκαν πολλοί οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι. Το θρησκευτικό, σήμερα θα λέγαμε το εκκλησιαστικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, από το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, που ήταν όντως και είναι μοναδικό. Δεν ξανάγεινε στην ιστορία. Ακόμη και οι δύο άλλες αναστάσεις νεκρών που είχε κάνει ο Χριστός νωρίτερα, της κόρης του Ιαΐρου και του Υιού της Χύρας της Ναΐν, συγκρινόμενες προς την Ανάσταση του Λαζάρου, υπολείπονται στην φανέρωση της θεϊκής δυνάμεως, διότι και αυτές οι δύο αναστάσεις, αλλά και όσοι έκαναν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισσαίος, δεν αναφέρονταν σε αναστάσεις εκ του τάφου, αλλά πριν ταφούν οι κεκοιμημένοι. Είναι μοναδική περίπτωση να έχει ταφεί ένας άνθρωπος και μάλιστα τετραήμερος, 4 μέρες στον τάφο, και να αρχίσει να μυρίζει, γιατί έτσι είπε η αδελφή του Λαζάρου όταν πλησίασε ο Χριστός για να τον αναστήσει, «Κύριε Όζη, τεταρτέως γάρεστη, που πας, μυρίζει ο τάφος, 4 μέρες έχουν πεθάνει και εσύ λες πως θα ζήσει». Μοναδικό λοιπόν θαύμα η Ανάσταση του Λαζάρου. Και θορυβήθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, γιατί πολλοί όταν πληροφορήθηκαν το θαύμα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λίγο νωρίτερα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, πολλοί εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρία και θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν. Είναι δυνατόν να δεις να αναστέλλεται ένας άνθρωπος και να μην πιστέψεις ότι πρόκειται περί θεϊκής δυνάμεως, περί του ότι αυτός ο οποίος ενεργεί το θαύμα αυτό είναι Θεός? Ποιος άνθρωπος το έκανε αυτό? Γι' αυτό, ενώ και προηγουμένως είχαν εκδηλώσει οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τις εχθρικές τους διαθέσεις, λίγο νωρίτερα, 1-2 μήνες νωρίτερα, επιχείρησαν 2-3 φορές να λιθοβολήσουν τον Χριστό, δεν είχαν πάρει όμως επίσημη απόφαση να τον θανατώσουν. Σε συνέδριο, σε σύνοδο, θα έλεγα σήμερα σε σύνοδο ιεραρχίας, έκαναν συνέδριο, έκαναν ιεραρχία. Απ' εκείνης ούτης ημέρας, από την ημέρα της Αναστάσεως του Λαζάρου, απ' εκείνης ούτης ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συνέδριο και έλεγον, τι ποιούμε, δεν ήξερα πώς αντιμετωπίσουν το θαύμα αυτό, ότι ούτως ο άνθρωπος, έτσι νόμιζαν, άνθρωπος, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Θα το αφήσουμε έτσι, τι να κάνουμε? Η απόφαση της ιεραρχίας ήταν ή να αποκτήνωση αυτών. Όταν το πληροφορήθηκε ο Χριστός, επειδή ακόμη όταν έγινε το θαύμα δεν είχε φτάσει ο καιρός του πάθους, που και την παρησία περί απάτη, αλλά πήρθεν για λίγες ημέρες, 1 μήνα περίπου, έφυγε και πήγε σε ένα έρημο τόπο. Και ενώ βρισκόταν στον έρημο τόπο εκεί, τώρα τον ειδοποίησαν, αποφάσισε να ξαναανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Και αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την οποία δεν θα αναλύσουμε σε όλα της τα στοιχεία, όπως κάναμε πολλές φορές τα προηγούμενα έτη, και εδώ και στον Άγιο Αντώνιο, και εγώ και ο πατήρ Νικολός. Αλλά θα επισημάνω, αφού σας την παρουσιάσω απλοϊκά τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, θα επισημάνω 2-3 σημεία και από τη συνάφεια της Ευαγγελικής περικοπής. Μας λέει εδώ η Ευαγγελική περικοπή, η οποία κολλείται σε 2 μέρη,
στο πρώτο μέρος περιγράφει το δείπνο που έγινε στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, και στο δεύτερο μέρος μας περιγράφει την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στο Ιεροσόλυμα. Μας λέει λοιπόν ότι από την έρημο εκεί που έφυγε ο Χριστός μετά από την Ανάσταση για να ησυχάσει λίγο, γιατί θεώρησε πως δεν ήρθε ακόμη ο καιρός του Πάσχους, 6 ημέρες πρώτου Πάσχα, προ 6 ημερών του Πάσχα, ήρθε ο Χριστός στην Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Ο ούν Ιησούς προ 6 ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεχνικός, όρ ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Επίησαν ούν αυτό δείπνον εκεί, και του προσέφεραν εκεί στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του, δείπνον. Και η Μάρθα διεικόνη, και ως συνήθως η Μάρθα διακονούσε. Θυμόμαστε Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζει και πολλά. Ο δε Λάζαρος είναι τον ανακοιμένον αυτό. Και ο Λάζαρος ο αναστημένος ήταν ένας από αυτούς που μετήχαν σε αυτό το δείπνο. 6 ημέρες, σαν σήμερα, ή σαν χθες το δείπνο, σαν σήμερα μπήκε στα Ιεροσόλυμα, σαν χθες. Η Μαρία λοιπόν, κατά το δείπνο αυτό, έλαβε 1 λίτρο μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, πήρε ένα δοχείο, ένα σκεύος που ήταν γεμάτο με 1 λίτρα από μύρο, από το φυτό νάρδος, η οποία ήταν γνήσια αυθεντική πιστική, αυτό σημαίνει το πιστική, μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, πολύ ακριβή, πολύτιμη, και άγγιξε τους πόδες του Ιησού και με τις τρίχες της κεφαλής της σκούπισε τα πόδια του. Και το σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Ενοχλήθηκε ποιος? Ενοχλήθηκε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, και είπε παρουσία όλων, γιατί αυτό το πολύτιμο μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων και να δοθεί το ποσό αυτό στους φτωχούς? Γιατί σπαταλάτε έτσι τα χρήματα? Και εδώ υπάρχει μια φοβερή εκτίμηση του Ευαγγελιστού, του Αγίου Ιωάννου, για τον συμμαθητή του τον Ιούδα, όταν βέβαια έγραφε το Ευαγγέλιο αυτό ο Ιωάννης και τα λέει αυτά, ήδη είχε γίνει προδοσία, είχαν περάσει πολλά χρόνια, και τώρα πλέον μετά τα όσα θαυμαστά έγιναν με την Ανάσταση, με την Ανάληψη, με την εξάπλωση του Ευαγγελίου, δεν διστάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να κατακρίνει τον Ιούδα, τον συμμαθητή του, τον προδότη, και να πει, είπε δε τούτο, γιατί δεν του πουλήσατε για τους φτωχούς, είπε δε τούτο ούχ ότι περί των φτωχών έμελεν αυτό, όχι γιατί δήθεν νοιαζόταν για τους φτωχούς. Φοβερή η κατηγορία. Αλλότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομο είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Αλλά γιατί ήταν κλέπτης, του είχε αναθέσει ο Χριστός το ταμείο της ομάδος, το πορτοφόλι της ομάδος, το κητίο της ομάδος. Λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος σχετικά με αυτό, ότι δέστε πόσο ακτίμονες ήταν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Όλη τους η περιουσία ήταν μέσα σε ένα κουτί. Δεν είχαν ούτε καταθέσεις, ούτε χρήματα, ούτε κτήματα, ούτε οικόπεδα, ούτε πολυκατοικίες. Όλη η περιουσία τους μέσα στο κουτί, στο γλωσσόκομο, το οποίο είχε αναθέσει ο Χριστός τον Ιούδα. Ο Ιούδας δεν περιοριζόταν μόνο να διαχειρίζεται το χρηματικό ποσό για τις ανάγκες της ομάδας των Αποστόλων, αλλά έκλεπε κιόλας. Κλέπτηση και το γλωσσόκομο το ταμείο είχε, καταβαλόμενα εβάσταζε. Ο Χριστός πώς αντέδρασε σε αυτή την παρέμβαση του μαθητού του, του οποίου εγνώριζε τα κίνητρα? Αν είχαμε καιρό, θα σας ανέπτυξα, αλλά το ανέπτυξα σε προηγούμενα κηρύγματα. Γιατί ο Χριστός, αφού ήξερε πως ήταν κλέπτης και ήταν φιλάνθρωπος, γιατί το ανέθεσε το ταμείο? Θα το αφήσω το ερώτημα αυτό.
Πώς αντέδρασε όμως ο Χριστός στην παρέμβαση αυτού, γιατί δεν τα δώσατε αυτά για τους φτωχούς και τα ξοδεύετε εδώ και πετάτε το μύρο? Είπε μου ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου πετήρηκεν αυτό, μην την στεναχωρείς. Άφες αυτήν. Αυτό που έκανε, και αυτό είναι καρφί του Χριστού για τον Ιούδα. Εγώ σε λίγες ημέρες θα σταυρωθώ από τη δική σου την προδοσία, ήξερε ο Χριστός, και θα ταφώ. Και έρχεται μια γυναίκα και με προετοιμάζει, γιατί προετοίμαζαν τους κεφυλημένους, τους νεκρούς με μοίρα, οι γυναίκες. Έρχεται λοιπόν από τώρα αυτή η γυναίκα και με προετοιμάζει εις την ημέρα του ενταφιασμού μου και εσύ στεναχωριέσαι που εσύ θα με στείλεις στον τάφο. Άφες αυτήν. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Άλλωστε, τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Σιγά που σου έπιασε τώρα η λαχτάρα για τους φτωχούς. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε. Και μπορείτε πάντοτε να τους βοηθάτε. Αλλά εμένα άλλο καρφί. Εμένα δεν θα με έχετε. Εγώ σε λίγο θα σταυρωθώ και θα αποθάνω, θα φύγω. Εμένα δε ου πάντοτε έχετε. Μέχρι εδώ λοιπόν η πρώτη σκηνή στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών με την άγγιψη του μύρου εκ μέρους της Μαρίας. Το δεύτερο σημείο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος των Ιουδαίων, ο πολλής, ο όχλος, έγνοουν ο όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί. Έμαθε ο κόσμος ότι ο Χριστός είναι στο σπίτι του Λαζάρους. Αυτό έγινε σαν χθες. Και ήρθαν ούδια τον Ιησούν μόνον, και ήρθαν όχι μόνο για τον Ιησού που έτρεχαν να ακούσουν τον Χριστό, ο όχλος, ο λαός, οι άρχοντες ήσαν αυτοί οι οποίοι ήσαν εχθροί του Χριστού. Ήρθα λοιπόν όχι μόνο για τον Χριστό, αλλήνα και τον Λάζαρον είδωση, όν ήγερεν εκ νεκρών. Αληθινά, πραγματικά ανέστησε τον Λάζαρο. Πάμε να δούμε πώς είναι ο Λάζαρος. Και έτρεξε ο κόσμος πολλής από τα Ιεροσόλυμα, όχι μόνο για τον Χριστό, αλλά για να δουν και για τον Λάζαρο τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς. Και οι αρχιερείς ευβουλεύσαντο δε και οι αρχιερείς είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωση. Δεν τους έφτανε πως είχαν αποφασίσει η ιεραρχία σε συνέδριο να σκοτώσουν τον Χριστό, τώρα σκέφτονται να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Και ρωτάει ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος, τι κακό έκανε ο Λάζαρος? Καλά, τον Χριστό τον καταδικάζεται διότι δήθεν για σας σε βλασφήμισε και είπε ότι είναι Υιός του Θεού και Θεός. Αλλά ο Λάζαρος, επειδή ξαναέζησε, είναι κακό έγκλημα, είναι που ξαναέζησε. Ποιο είναι το αδίκημα του Λαζάρου και θέλετε και αυτόν να τον σκοτώσετε? Ευβουλεύσαν το δε οι αρχιερείς, είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωση. Να ο λόγος. Ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Ότι εξαιτίας της Αναστάσεως του, πολλοί εκ των Ιουδαίων, βλέποντας αναστημένο τον Λάζαρο, πίστευαν στον Χριστό. Αυτό ενοχλούσε. Να εξαφανιστεί ο Λάζαρος, να μην τον βλέπουν και να μην πιστεύουν στον Χριστό. Τι επάβριον, σαν σήμερα, όχλος πολλής, ο Ελθόνης στην εορτή, είναι γνωστό ότι οι ανά των κόσμων Εβραίοι το Πάσχα γιορταζόταν μόνο στα Ιεροσόλυμα. Και οι ανά των κόσμων Εβραίοι όλοι συγκεντρωνόταν στα Ιεροσόλυμα. Οι Εβραίοι δεν έχουν πολλούς ναούς για να κάνουν σε πολλούς ναούς. Έχουν έναν ναό μόνο, τον ναό του Σολομώντος. Και όλοι πηγαίνουν εκεί. Την επομένη λοιπόν, ο Ελθόν, ο όχλος εις την εορτήν, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν στα χέρια τους τα βαΐα των Φινίκων, τα βάλια από κλάδους Φινίκων, και εξήφωνης επάντησεν αυτό και έκραζον ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και ο Χριστός βρήκε ένα γαϊδουράκι, ευρών δε ο Ιησούς ονάριον, έναν πόλο, ένα πουλάρι, εκάθισεν επ' αυτού καθώς εστίγε γραμμένο, και εκπληρώθηκε έτσι μια προφητεία του προφήτου Ζακαρία,
ο οποίος είπε «Μη φοβού θίγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Θα έρθει ο βασιλιάς σου καθισμένος επάνω σε ένα πουλάρι όνου». Αλλά οι μαθητές, λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά από πολλά, τότε δεν καταλαβαίναμε τι σημαίνει. Ταύτερα δε ούτε έγνωσαν οι μαθητές αυτού ότι και αυτό είχε προφητευτεί για τον Χριστό. Ταύτερα δε ούτε έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτερο. Αλότερε δοξάστη ο Ιησούς, όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, τότε εμνίστησαν ότι ταύτερα είδε από αυτό γεγραμμένα. Ότι η προφητεία αυτή ήταν γραμμένη για τον Χριστό, πως θα έρθει στα Ιεροσόλυμα καθήμενος επί πόλων όνων. Και ταύτα εκνήσαν αυτό. Και ότι αυτοί θα έκαναν αυτά. Θα έβαζαν τα ημάτια επάνω στο πουλάρι κτλ. Εμαρτύριουν ο όκλος ο όνων μεταυτού, όταν τον Λάζαρο εφώνησε, τελειώνει η Ευαγγελική περικοπή. Ο όκλος λοιπόν μαρτυρούσε που ήταν παρόν όταν αναστήθηκε ο Λάζαρος, εμαρτύριον ο όκλος όν μεταυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου και ήγερεν αυτόν εκ νεκρών. Και να τώρα εδώ, μας δίνει ο Ευαγγελιστής τον λόγο για τον οποίο έγινε η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στο Ιεροσόλυμα, για ποιο λόγο έτρεξε τόσος κόσμος όταν ο Χριστός μπήκε στο Ιεροσόλυμα, δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όκλος, γι' αυτό και τον προϋπήντησε στο Ιεροσόλυμα ο όκλος, για ποιο λόγο. Ότι ήκουσαν τούτο αυτόν και επιηγένε το σημείο. Γιατί άκουσαν ότι αυτός ο Χριστός που έρχεται έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα να αναστήσει από τον τάφο έναν τετραήμερο νεκρό, οδοδότα. Δια τούτο και υπήντησαν αυτό ο όκλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν και επιηγένε το σημείο. Και συμπληρώνει το Ευαγγέλιο, στη συνάφεια αυτή θα δούμε και μια άλλη συνάφεια. Ιούν Φαρισαίοι είπων προς αυτούς, θεωρείτε ότι ουκ ωφελείται ουδέν. Είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθε. Πάει, τον χάσαμε τον κόσμο. Ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθε. Τόσος κόσμος στα Ιεροσόλυμα, όλοι τρέχουν πίσω από τον Χριστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε, τι να κάνουμε, μπορούμε να το σκοτώσουμε, να το φωνεύσουμε. Και εδώ θα αναφερθώ τώρα στη συνάφεια αμέσως σε δύο σημεία τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την σημερινή επικαιρότητα. Αμέσως λοιπόν μας λέει ότι ήσαν δέκτινες Έλληνες ανάμεσα σε αυτούς που πήγαν να γιορτάσουν προσήλυτοι Έλληνες, Έλληνες ιδωλολάτρες, οι οποίοι είχαν προσελκυστεί από τον Ιουδαϊσμό και πήγαν και αυτοί να γιορτάσουν το Πάσχα των Ιουδαίων. Ήσαν δέκτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνέντια οργή. Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες, ως προς την πίστη προηγουμένως ιδωλολάτρες και ελληνική προφανώς καταγωγής, προσήλθον Φιλίππωτο από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ιερώτων αυτών λέγοντες. Προσήλθαν σε ένα ελληνιστή, Φίλιππος. Είχε το όνομα του βασιλιά της Μακεδονίας, Απόστολος του Χριστού Φίλιππος, ελληνιστής Ιουδαίος. Οι Έλληνες λοιπόν πηγαίνουν σε έναν ελληνιστή που έχει ελληνικό όνομα, Φίλιππον, και οι ρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε τον Ιησού ειδήν». «Φίλιππε, θέλουμε να δούμε τον Χριστό». Αμέσως μετά τη θριαμβευτική είσοδο, «Θέλουμε τον Ιησού ειδήν». Και ο Φίλιππος θέλησε να έχει και μία δρόμη άλλου και ο Φίλιππος λέγει το Ανδρέα, άλλος ελληνιστής Απόστολος, Ανδρέας, ελληνικό όνομα και αυτό. Λέγει το Ανδρέα, οι Έλληνες απευθύνονται σε δύο ελληνιστάς Αποστόλους, τον Φίλιππο και τον Ανδρέα. Και πάλι είναι Ανδρέας και ο Φίλιππος, λέγουση του Ιησού. Και πηγαίνουν οι δύο ελληνιστές Απόστολοι στον Χριστό και του λένε ότι φέρνουν δύο Έλληνες να σε δουν. Και τότε ο Ιησούς τι είπε, απεκρίνεται το αυτοίς λέγουν, ελήγηθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έφτασε η ώρα τώρα που οι Ιουδαίοι με τη σταύρωσή μου θα χάσουν την χάρη, θα χάσουν την ευλογία του Θεού
αυτή η χάρη και η ευλογία του Θεού και η δόξα που με την Ανάστασή μου και την ανάγκη μου να μεταφερθεί στους Έλληνες. Εγγύλησε η ώρα, ήρθε η ώρα, εγώ θα πεθάνω, θα με φωνεύσουν οι Εβραίοι, αλλά η χάρη που θα μεταφερθεί στους Έλληνες, στους ιδωλολάτρες, εγγύλησε η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ένας σοβαρός ερμηνευτής του Ευαγγελίου, ο Ευθύμιος Ιδευνός, λέγει: «Εξ εθνών γάρι ρηθέντες Έλληνες». Αυτοί οι Έλληνες ήταν προηγουμένως ιδωλολάτρες, εθνικοί, εξ εθνών γάρι Έλληνες. Και λέει ο Χριστός: «Εγήρυθεν ο καιρός είναι αποθάνω, ήρθε ο Χριστός να πεθάνω, μετά γάρι τον θάνατον και την Ανάσταση, έμενε δοξαστήν εν πάση της έθνεση». Γιατί μετά από το θάνατο και την Ανάσταση πρόκειται ο Χριστός να δοξαστεί. Εγήγηθε η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Κηρυχθέντος του Ευαγγελίου εν όλο τον κόσμο. Κύριε, το Ευαγγέλιο θα εκηρύσσω το σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο αποκλειστικά στους Εβραίους όπως ήθελαν οι Εβραίοι, αλλά σε όλο τον κόσμο θα κηρυχθεί και θα δοξαστεί ο Χριστός σε όλο τον κόσμο. Και συμπεραίνει ο Ευθύμιος Διγαδινός. Δέστε τώρα μία αντίθεση σημαντική. Και ότε έδοξαν οι Ιουδαίοι σβέσε την δόξαν αυτού, και όταν οι Εβραίοι νόμιζαν, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, ότι θα έσβηναν την δόξα του Χριστού με το σταυρό και με τον θάνατο, τότε μάλλον έλαμψε, εισπάσαν την οικουμένη. Τότε πιο πολύ έλαμψε η δόξα με το σταυρό σε όλη την οικουμένη. Οι Εβραίοι ήθελαν να τον ταπεινώσουν, να τον εξαφανίσουν, και η δόξα του έλαμψε σε όλη την οικουμένη. Από κανένα δύο ύμνους σημερινούς θα σας αναφέρω μερικές φράσεις που δείχνουν το λάθος που έκαναν τότε οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι και που κάνουν μέχρι τώρα και που κάνει και ο διεθνής σιωνισμός και ο καρπός αυτού η μασονία. Που είναι, εξακολουθούν να είναι σήμερα, θέλουν να σβήσουν τη δόξα του Χριστού. Λέει ένας ύμνος αυτών των ημερών. Πού είναι των Εβραίων άγια, πού είναι η ανοησία των Εβραίων, τι ανόητοι που είναι οι Εβραίοι, πού η απιστία, πού πήγαν όλα αυτά, έως πότε πλάνει, μέχρι πότε θα πλανάστε, μη πλανάστε οι Ιουδαίοι, και σήμερα πλανώνται οι Εβραίοι. Έως πότε νόθη, μέχρι πότε δεν θα είστε γνήσιοι λάτρεις του αληθινού Θεού, έως πότε νόθη, οράτε τον θανόντα, βλέπετε τον θανόντα Λάζαρο, τον βλέπετε, τι τον βλέπετε. Φωνή εξαλώμενων να πηδάει από τον τάφο με την προσταγή του Χριστού, φωνή εξαλώμενων και απιστείτε τον Χριστό. Βλέπετε να βγαίνει από τον τάφο ένας και εσείς απιστείτε ακόμη στον Χριστό. Όντως, οι ή του σκότους πάντες εμείς. Αληθινά είστε οι ή του σκότους. Αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν τους Εβραίους, οι αρχιερείς και οι ραβίνοι και οι σιωνιστές και οι μασόνοι μέχρι σήμερα. Όντως, οι ή του σκότους πάντες εμείς. Ω Ιουδαίων άνοια, ένας άλλος ύμνος, να πω επί την ευκαιρία ότι όλα αυτά που έχουν τα υπουργικά μας βιβλία εναντίον των Ιουδαίων, θα τα εξελίξουν σε λίγο. Αυτά που κάνουν οι οικουμενιστές συνεργαζόμενοι με τους σιωνιστές και με τους μασόνους έχουν προγραμματίσει ήδη εδώ και πολλά χρόνια έχει συσταθεί επιτροπή στην δική μας την Ιερά Σύνοδο λειτουργιολόγων, οι οποίοι όλα αυτά μέσα στην εινογραφία μας τα πάμπολα που λέγονται εναντίον των Εβραίων θα τα διαγράψουν, θα τα βγάλουν. Ω Ιουδαίων άνοια, ο πόρος της εχθρών, τις είδε νεκρόν εκ τάφου εγείραντα. Ποιος ποτέ στην ιστορία είδε έναν νεκρό να αναστέλλεται μέσα από τον τάφο μετά από τέσσερις ημέρες, τόσο ανόητοι είστε. Ηλίας πάλι εξανέστησε, και ο προφήτης Ηλίας ανέστησε κάπου και φορά, αλλού και τμήματος, αλλά όχι μέσα από τον τάφο, ούτε τεταρτέων, ούτε μετά από τέσσερις ημέρες. Και ένα πολύ σκληρό ύμνος θα είναι από τους πρώτους που θα βγάλουν
μέσα από τα κείμενά μας τα ελληνικά. Αυτά τα ακούσαμε αυτές τις ημέρες. Συναγωγή πονηρά και Μιχαλής. Εσύ συνέδριο πονηρό και Μιχαλής, Μιχαλής, γιατί αφήσετε τον αληθινό Θεό, είστε Μιχαλής. Συναγωγή πονηρά και Μιχαλής. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος δεν διστάζει να πει ότι οι συναγωγές, οι εβραϊκές, είναι κατοικητήρια δαιμόνων. Εδώ πηγαίνουν και οι λοιποί μας μέσα στις συναγωγές και εξέρουν και επαινούν τους Εβραίους και πατριάρχες και επίσκοποι και όλοι οι οικουμενιστές. Συναγωγή πονηρά και Μιχαλής, και το ιδίο Ανδρή μη φυλάξες απίστην. Να γιατί είστε Μιχαλής, γιατί στον αληθινό Θεό, στον άνδρα σας, δεν φυλάξετε την πίστη. Τι κατέχεις διαθήκη εις ουκ εις κληρονόμους, γιατί θέλεις να έχεις τη διαθήκη, την παλιά διαθήκη, η οποία δεν σου ταιριάζει, δεν είναι δική σου κληρονομιά, είναι δική μας κληρονομιά των χριστιανών. Τι κατέχεις διαθήκη εις ουκ εις κληρονόμους, τι καυχάσαι εν πατρί τον Υιόν αφαιτήσεσαι, γιατί καυχάσαι στον Πατέρα τον Θεό, ενώ έχεις αφαιτήσει τον Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τους προφήτας ουκ εδέξω τον Υιόν καταγγείλαντας. Δεν δέχτηκε στους προφήτες, τους σκότωσες, οι οποίοι έλεγαν πως θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Μεσσίας. Τους προφήτες ουκ εδέξω των Υιών καταγγείλαντες. Και τουλάχιστον δέστε τώρα εξ αφορμής της εορτής. Καν τα ίδια τέκνα εσκύνθητε, τουλάχιστον να τραπείς. Εσκύνθητη, κοκκίνησε λίγο, εβραϊκή συναγωγή. Καν τα ίδια τέκνα, τα δικά σου τα παιδιά φωνάζουν σήμερα. Τα παιδιά, ο όχλος, τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, ως ανάτο ο Ιώδα Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος στον ανώμο του Κυρίου. Ποιος φώναζε στα Ιεροσόλυμα, ως ανάτο ο Ιώδα Δαβίδ. Το λένε ποτέ σήμερα οι Εβραίοι αυτό. Δικά τους παιδιά, εσχύθητε, τραπείτε τα δικά τα παιδιά που έλεγαν ως ανάτο ο Ιώδα Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος. Και κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα πάθη και την Ανάσταση, με συγκλονίζει ένας ύμνος, τον οποίο ακούμε στις μεγάλες ώρες της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής που έχει σχέση με αυτά. Τι λέει ο ύμνος? «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, αυτά λέγει ο Χριστός στους Εβραίους». Τι λέει? «Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σε παρενόχλησα, λαέ μου, τι σε έκανα, σε τι σε στεναχώρησα, τους τυφλούς σου εφώτισα». Πόσους τυφλούς δεν έδωσε φως? «Τους λεπρούς σου εκαθάρισα». Πόσους λεπρούς δεν καθάρισε? «Άνδρα όντα επικλίνησε νορθωσάμι, τον παραλυτικό 38 χρόνια τον έκανα καλά». «Άνδρα όντα επικλίνησε νορθωσάμι». «Λαός μου, τι επίησάσαι και τι μη ανταπέδωπες». «Λαέ μου, τι σου έκανα και εσύ τι μου ανταπέδωσες». «Αντί που μάνα κολλήν, αντί που είδα το όξος». Στην έρημο, αντί που μάνα κολλήν και κρύα, αντί που είδα το όξος. Στην έρημο έβγαινε νερό μέσα από τα βράχια και εσείς με δώσατε ξύδι στο σταυρό επάνω. «Αντί που είδα το όξος, αντί που αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε». Και αντί να με αγαπάτε για όλες αυτές τις υπεργεσίες, εσείς με βάλετε πάνω στο σταυρό. Και να λοιπόν, για το λόγο λοιπόν αυτό, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αλλά είναι και δίκαιος. Προβάλλουν όλοι οι οικουμενιστές την αγάπη του Θεού, είναι και δίκαιος ο Θεός. «Ουκέ τη στέγω λοιπόν, δεν σας αντέχω λοιπόν άλλο, ουκέ τη στέγω λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι σι το πατρί και το πνεύματι». Θα τα παρατήσω εσάς. Θα καλέσω τα έθνη, τους Έλληνες, τους ιδωρολάτρες, όπως και μας εκάλεσε. «Καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσωση και το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής γνωρίσουμε ζωή την αιώνια». Είχα σκοπό να συναπτύξω και ένα άλλο σημείο, θα το αφήσω όμως. Θα αναπτύξω το σημείο, διότι στη συνάφεια εδώ θα το πω μόνο με δυο λόγια. Αφού έγινε αυτή η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στο Ιεροσόλυμα, πήγε ο Χριστός στο ναό του Σολομώντος, τον Μεγάλο. Και εκεί μέσα στο ναό, τι είδε ο Χριστός? Είδε να έχει μεταβληθεί ο ναός
εισήκον εμπορίου. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού. Αμέσως μετά τη διαβευτική είσοδο και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζα των κολυβιστών κατέστρεψε και τους τραπεζίτες που ήταν εκεί και έκαναν αλλαγή χρημάτων τα κατέστρεψε και λέγει ότι ο οίκος μου οίκος προσευχής πληθήσεται ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιο ληστών ο ναός μου είναι οίκος προσευχής και εσείς τον κάνετε σπήλαιο ληστών. Και το λέω αυτό, διότι δυστυχώς αρχίζουμε να κάνουμε τους ναούς μας και τώρα οίκους εμπορίου, με συναλλαγές, με κοσμικές συναυλίες, με τουριστικές εκδηλώσεις, εβδομάδα λατρευτικής προσευχής, οργάνωση Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τον τουρισμό, για τα χρήματα, με μουσικά όργανα και μουσικούς μέσα στους ναούς, γι' αυτό πληθαίνει. Αλλά ο οίκος μου είναι μόνον οίκος προσευχής. Είχα σημειώσει παλαιότερα όταν ο Αρχιεπίσκοπος μετέβαλε τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Είχα κάνει ένα άρθρο και δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και στην κατάνοιξη αυτές τις ημέρες «Δε δήλωση ιερού ναού» από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Είχα επικρίνει τότε το 2010 και παρέθεσα ένα κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη «Ιερείς υθέτησαν νόμον μου και ευεβήλουν τα Άγια μου». «Ιερείς αθέτησαν τον νόμο μου και ευεβηλώνουν τους ναούς μου». Βεβήλωση ναών γίνεται, αρχίζει και πληθαίνει αυτό, παντού μουσικές εκδηλώσεις. Ο ναός είναι ναός προσευχής μόνο λατρείας. Ακόμη και οι εκκλησιαστικές χοροδίες, ακόμη και αυτές που γίνονται ανδρών και γυναικών μικτές, και αυτές απαγορεύονται. Στον ναό πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε και να ψάλλουμε για προσευχή, όχι για να κάνουμε επίρρηξη και για την τέρψη της ακοής, μόνο για να προσευχηθούμε, για τίποτα άλλο. Και τώρα αρχίζουν και κάνουν μουσικές εκδηλώσεις και οργάνωση χοροδιών, μικτών, ανδρών και γυναικών και με μουσικά όργανα. «Ιερείς υθέτησαν τον νόμο μου, αναμέσων Αγίου και Βαβύλου ούδι έστελον και αναμέσων καθαρού και ακαθάρτου. Δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στο Βέβυλο και στο Άγιο και ευεβηλούμουν εν μέσω αυτό». Και τελείωνα με κάτι που έλεγε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος και τελειώνω κι εγώ. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος λέει «Ούκ έστι θέατρον η Εκκλησία». Δεν είναι θέατρον η Εκκλησία. Είναι απροστέρψιν ακούμε, για να πηγαίνουμε και να ακούμε για να τέρακουνε τα αυτιά. Βοηθάει η μουσική στην προσευχή, δεν αποκλείεται η μουσική. Αλλά όχι να κάνουμε ειδικώς, όταν πρόκειται να προσευχηθούμε σε ώρες λατρείας και ακολουθιών, όχι να κάνουμε χοροδίες μέσα στους ναούς και άλλες κοσμικές εκδηλώσεις, ούτε και στη θέατρο η Εκκλησία είναι απροστέρψιν ακούμε. Υπάρχει και ένας κανόνας, ο 97ος κανόν της Πενθέκτης Συνόδου, ο οποίος λέγει ότι τους αδιακρίτως τους ιερούς τόπους κοινοποιούντας, ο Χριστός λέει «κάνατε κοινό τον τόπο, τόπο εμπορίου». Όπως τον έκαναν κοινό και στην όλη με τον κορονοϊό, σαν να ήταν, διαβάζαν μάσκες μέσα στον ναό, σαν να ήταν κοινός τόπος ο ναός. Τους αδιακρίτως τους ιερούς τόπους κοινοποιούντας, να τους κάνουν κοινούς τόπους τους ιερούς ναούς, ή με κληρικός ή καθερίστο, ή δε λαϊκός αφορίζεσαι. Αν είναι κληρικός να καθερείτε, και αν είναι λαϊκός να αφορίζεσαι. Θα τελειώσω όμως με το σημερινό απολυτήριο, το κοινό απολυτήριο της Αναστάσεως του Λαζάρου για τις εορτές των Βαΐων, που έχει πνευματικό νόημα για όλους μας. Με μια μικρή ερμηνεία του, ως επίλογο. Λέει λοιπόν, την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγερα στον Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Χριστέ ο Θεός μας λέει, πιστούμενος την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους, βεβαιώνοντας Χριστέ, πιστοποιώντας, πιστούμενος, βεβαιώνοντας Χριστέ ότι όλοι θα ανασταθούμε, την κοινή Ανάσταση, δεν αναστήθηκε μόνο ο Λάζαρος, όλοι θα ανασταθούμε. Επομένως,
πιστοποιώντας, Χριστέ, πιστούμενος την κοινή Ανάσταση πριν από το πάθος σου, τι έκανες, Χριστέ? Εκ νεκρών ήγερας τον Λάζαρο. Να λοιπόν, η Ανάσταση του Λαζάρου είναι μία πιστοποίηση, μία βεβαίωση ότι όλοι θα αναστηθούμε όπως αναστήθηκε ο Λάζαρος. Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, την κοινή Ανάσταση όλων μας, εκ νεκρών ήγερας τον Λάζαρο, Χριστέ ο Θεός. Γι' αυτό και εμείς, όθεν και εμείς, γι' αυτό και εμείς χαιρόμαστε τώρα που θα αναστηθούμε όπως αναστήθηκε ο Λάζαρος, όθεν και εμείς όσοι παιδες, όπως τα παιδιά που τον υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, όθεν και εμείς όσοι παιδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, κουβαλώντας τα σύμβολα της νίκης, τα βαΐα ήταν σύμβολα της νίκης, θα πάρουμε και εμείς στο τέλος τις δάφνες, κουβαλώντας λοιπόν και εμείς αυτά τα σύμβολα της νίκης εναντίον του θανάτου, όθεν και εμείς όσοι παιδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, συ τον νικητή του θανάτου βόμε. Φωνάζουμε και εμείς, ως ανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Αμήν.